Αποτροπιασμό προκαλεί η πρωτοφανής υπόθεση εκβιασμού στη Λεμεσό. Ένας 26χρονος εδώ και 2 χρόνια ζούσε σύμφωνα με την καταγγελία του ένα μαρτύριο, αφού δέχονταν απειλές τόσο για το πρόσωπό του όσο και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Το λάθος του ήταν να ζητήσει δανεικά από 28χρονο, κάτι που οδήγησε στον Γολγοθά του. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να βρίσκονται μπροστά από κύκλωμα που επιστρατεύει βαποράκια σε νεανικά στέκια. Την ίδια ώρα οι αρχές, έχοντας άσο στο μανίκι του στην γραπτή μαρτυρία του 26χρονου και συγκεκριμένα στοιχεία, προχώρησαν στη σύλληψη 28χρονου. Βάσει δικαστικού εντάλματος, οι αρχές έκαναν έφοδο σε 3 υποστατικά συμφερόντων του συγκεκριμένου προσώπου, όπου και εντοπίστηκε μεταξύ άλλων ένα πιστόλι, μικρή ποσότητα κάναβης, καθώς και χρηματικό ποσό. Εντοπίστηκαν μάλιστα και κάμερες, οι οποίες κατέγραφαν σε δημόσιο μέρος. Ο 26χρονος υποστήριξε ότι οι κάμερες αυτές ήταν στραμμένες σε συγκεκριμένο σημείο όπου πολλούσε ναρκωτικά και ο σκοπός ήταν η παρακολούθηση των κινήσεών του από τον 28χρονο. Το πρόσωπο αυτό, ενώ αρχικά είχε πει κάποια πράγματα, προφορικά στη συνέχεια αρνείται κάθε ανάμειξη στην υπόθεση και δεν συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές. Ο 28χρονος ύποπτος βρίσκεται αντιμέτωπος με 15 σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων τοκογλυφία, απαγωγή, κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο κελί για 8 ημέρες.